Θα ξεκινήσουμε με την παράσταση για ένα ψέμα και ένα δαχτυλίδι. Τι κακό μπορεί να γίνει, που ανεβαίνει στην Πάτρα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Πινελόπη Αλιβιζάτου, που είναι πρόεδρος της ομάδας Ανήσυχη Εν Πλώ. Κυρία Αλιβιζάτου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο που θα παρουσιάσουμε μια παιδική θεατρική παράσταση στον κόσμο και θέλουμε να τους παρακινήσουμε να πάνε τα παιδιά τους στο θέατρο, γιατί είναι κάτι το πολύ όμορφο. Για να μιλήσουμε λίγο για τη συγκεκριμένη παράσταση και να αναφερθούμε λίγο στο σενάριο αλλά και την σκηνοθετική σας ματιά. Ναι, πριν από όλα θέλω να ευχαριστήσω το Ιόνια, γιατί είναι χορηγός επικοινωνίας. Και για να πούμε την αλήθεια, παραστάσεις και ιδιαίτερα με παιδιά για να ολοκληρωθούν και να έχουν επιτυχία είναι απαραίτητο να στηρίζονται και από τα μέσα της περιοχής της οποίας γίνονται. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια όμορφη εμπειρία αυτή που έχουμε ήδη βιώσει εμείς σαν ομάδα μέχρι να φτάσουμε στις παραστάσεις και ευελπιστώ ότι θα είναι ευχάριστη και όμορφη και για τους θεατές που θα έρθουν στην παράσταση. Το έργο ονομάζεται «Ένα ψέμα και ένα δαχτυλίδι, τι κακό μπορεί να γίνει». Η συγγραφή έχει γίνει από μένα. Και έτσι αυτή τη φορά οι Ανήσυχοι Εν Πλώ μπορούν να περηφανεύονται ότι η παραγωγή είναι καθ' ολοκληρία των Ανήσυχων Εν Πλώ, ξεκινώντας από το έργο και πηγαίνοντας στη σκηνοθεσία, τα κοστούμια, τα καπέλα και την υποστήριξη στα παρασκήνια. Η ομάδα αποτελείται από 16 παιδιά που έχουν ηλικία από 5 χρονών μέχρι και 14. Κοπιάσαν πάρα πολύ στο διάστημα αυτό για να καταφέρουμε αυτό που σήμερα παρουσιάζουμε στον κόσμο. Να πω ότι οι πρόβες μας γινόντουσαν κάθε Κυριακή απόγευμα, που σημαίνει ότι για αυτά τα παιδιά που πήγαιναν σχολείο, φροντιστήρια, αγγλικά, χορό, μουσική, οι Κυριακές τους ήταν πολύτιμες. Όμως προτίμησαν να τις αφιερώσουν στη θεατρική ομάδα. Θεωρώ ότι η συνεργασία που υπήρχε εκεί, η ομαδικότητα, η φιλία που αναπτύχθηκε ήταν από τους βασικούς παράγοντες, γιατί δεν το έβλεπαν σαν κάτι που ήταν κοπιαστικό, αλλά σαν κάτι που τους ήταν πολύ ευχάριστο και που μπορώ να πω ότι με αυτόν τον τρόπο ξέφευγαν από την καθημερινότητα, από τα μαθήματα και από τις υποχρεώσεις. Βέβαια, κάτι δημιουργικό, κάτι διαφορετικό και γιατί να έχουν ένα... Είναι ουσιαστικά για μια μορφή χόμπι αυτό. Ακριβώς. Και κάποια παιδιά, για να πούμε και την αλήθεια, διακρίνουν ότι έχουν ένα ιδιαίτερο ταλέντο και αρχίζουν να κάνουν και κάποιες επιλογές για το τι θα ήθελαν να προχωρήσουν στο μέλλον. Εκείνο που εμείς θέλουμε να πετύχουμε είναι ότι αυτά τα παιδιά όταν μεγαλώσουν και φτάσουν στην εφηβεία, οι εμπειρίες που έχουν πάρει μέσα από τη διαδρομή τους στη θεατρική ομάδα να είναι θετικές και να τα βοηθήσουν εκείνη τη χρονική στιγμή να κάνουν τις επιλογές που πρέπει στις παρέες, στη ζωή τους, στα μαθήματά τους, στο τι θα ήθελαν να γίνουν. Αυτό θα ήταν κέρδος για μας, δεν είναι η παράσταση αυτή καθεαυτή, είναι το να αποκομίσουν τα παιδιά μέσα από τη διαδρομή την ομαδικότητα, τη συντροφικότητα, την αλληλεγγύη και το ότι πρέπει να λειτουργούν με άλλους μαζί. Αυτό που η κοινωνία σήμερα δυστυχώς το έχει απορρίψει και ο καθένας ζει τη μοναδικότητα και την ατομικότητά του, θεωρώ ότι μέσα από τις συλλογικότητες αυτές αυτό το πράγμα θα μπορούσε σε ένα βαθμό να αλλάξει. Και βέβαια, κυρία Λιβιζάτου, δεν γίνεται να μην θίξουμε στα θετικά και το τι μεγάλη απελευθέρωση μπορεί να δημιουργήσει στην προσωπικότητα και τι επικοινωνιακά χαρίσματα μπορεί να προσφέρει ένα σχόλιο με το θέατρο σε μια τόσο ευαίσθητη ηλικία, όπως στα παιδιά που μας είπατε. Και να σημειώσω και το εξής, ότι και η ανατροπή που έγινε στην πορεία μέχρι να παρουσιάσουμε το έργο μας, και θέλω να πω ότι ξεκινήσαμε για το λιθογραφείο, αλλά λόγω ενός τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε. Πηγαίνουμε στο θέατρο Αγορά, ξεκινάμε τις παραστάσεις από εκεί και θα συνεχίσουμε μετά στο λιθογραφείο. Αυτό που εγώ φοβήθηκα στην αρχή, είδα, γιατί ήταν διαφορετικός χώρος στο θέατρο Αγορά, είδα ότι τα παιδιά είχαν τη συνέστηση και τη συνείδηση και την επαγγελματικότητα, μπορώ να πω, να εγκληματιστούν αμέσως. Δεν δημιούργησαν κανένα πρόβλημα. Γιατί αλλάζουν κάποια πράγματα έτσι όταν πηγαίνει σε διαφορετικό χώρο παράστασης. Δεν ένιωσαν κανένα φόβο και τα ξεπέρασαν όλα με πάρα πολύ καλή διάθεση.
Και αυτό σημαίνει ότι έχουν και ένα ευρύ πνεύμα και ότι αυτό που κάνουν το έχουν κατακτήσει. Δεν το έχουν μάθει παπαγαλία, αλλά ξέρουν να το προβάλλουν, να το παίζουν και, και κυρίως να το έχουν αγαπήσει. Το έργο το δικό μας έχει σχέση με την ειρήνη και με τον πόλεμο. Αυτά τα δύο συγκρούονται μέσα στο κείμενο. Κάποιοι υπερασπίζουν την ειρήνη, κάποιοι υπερασπίζουν και σπρώχνουν προς τον πόλεμο. Mm-hmm. Και μέσα από αυτή τη διαμάχη να δούμε ποιος είναι αυτός που θα κερδίσει. Πολύ σημαντικά τα μηνύματα. Επομένως, και βέβαια, κυρία Λιβιζάτου, πρέπει να σας πούμε ότι θα θέλαμε κάποια από τις επόμενες ημέρες να μιλήσουμε και μετά για τα παιδιά, αφού ξεκινήσει αύριο η παράσταση. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να μιλήσουν και οι πρωταγωνιστές. Και αυτά θα είναι, και ιδιαίτερα όταν φοράνε τα κοστούμια τους, έχουν πολύ μεγάλη χαρά και καμαρώνουν. Οπότε θα είναι μια ευκαιρία για να δείτε όλο αυτό που εγώ περιγράφω με λόγια, να το ζήσετε κι εσείς από κοντά σαν πραγματικότητα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε τις επόμενες ημέρες. Να σας ευχηθούμε καλό ξεκίνημα, καλές παραστάσεις και να μην έχουν άγχος βέβαια τα παιδιά, αν και μας είπατε δεν έχουν ανάγκη. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Επίσης.